Διοικητικού Συμβουλίου Πληγωγικού Συλλόγου Αθήνας με την εναλλακτική παρέμβαση Δικηγορική Ανατροπή. Με τον Τζαβέτα Σλαμ γνωριστήκαμε μέσα στις μάχες του αντιφασιστικού και του αντιρατσιστικού κινήματος. Προσωπικά τον γνώρισα από την δημοσιοποίηση του σκανδάλου των απαγωγών των Πακιστανών, αλλά η συνεργασία μας έγινε στενότερη όταν εκδηλώθηκε η μεγάλη αύξηση στη ρατσιστική βία στη χώρα μας, ιδίως μετά το 2010. Η δράση του Τζαβέτ ως επικεφαλής της πακιστανικής κοινότητας ήταν πολύ σημαντική στην καταγραφή των περιστατικών ρατσιστικής βίας στη χώρα, ιδίως σε μια περίοδο που η ελληνική πολιτεία αρνιόταν τόσο την ύπαρξη του φαινομένου όσο και την έκτασή του. Γι' αυτόν εξάλλου το λόγο, όταν οι ελληνικές αρχές υποχρεώθηκαν να ανακρούσουν πριν και να πάψουν να θεωρούν τη ρατσιστική βία μεμονωμένα περιστατικά, απευθύνθηκαν στον Τζαβέτ και μάλιστα ο εισαγγελέας εφετών τον κάλεσε ως μάρτυρα εκ του κατηγορητηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, γι' αυτόν ακριβώς. Στο λόγο. Ο Τζαβέτ έδωσε και δίνει τη μάχη της συνύπαρξης και της ειρηνικής συμβίωσης των Πακιστανών μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα με τους ντόπιους. Ήταν πάντοτε και πρέπει να το πούμε αυτό μια φωνή καταλλαγής και μια φωνή δημοκρατίας τόσο μέσα στην κοινότητα όσο και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Ήταν ο εκφραστής της άποψης ότι μόνο μέσα από τη συλλογική δράση, τη δημοσιότητα, τη μαζική διαμαρτυρία μπορούν να μόνο αυτές οι μέθοδοι μπορούν να αποδώσουν καρπούς απέναντι στα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο και τον είδαμε να πρωταγωνιστεί στο κίνημα για τη δικαιοσύνη για τον δολοφονημένο από φασίστες Πακιστανό εργάτη Αζάτ Λουκμάν, μέσα και έξω από το δικαστήριο. Τον είδαμε σε πορείες και διαδηλώσεις για σκοπούς δίκαιους, όπως για παράδειγμα τη λειτουργία του σχολείου της Πακιστανικής κοινότητας για να μάθουν τα νέα παιδιά την ελληνική και τη μητρική τους γλώσσα. Τον είδαμε στη Μάνδρα να βοηθάει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας τους πληγέντες. Το βλέπουμε κάθε χρόνο στο Πολυτεχνείο, και αυτό πρέπει να το πούμε, μαζί με το Πανό και τα μέλη της κοινότητας να αποτείουν τιμή στους νεκρούς της εξέγερσης. Εξάλλου, η κοινή δράση Πακιστανών και Ελλήνων εργατών έχει τις ρίζες της στις απεργίες και στα εργοστασιακά σωματεία της μεταπολίτευσης και φυσικά τα έχει και λαμπρό μέλλον. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η δράση ενοχλεί. Ενοχλεί πρώτα και κύρια, γι' αυτό λόγο και για δεκαετίες τώρα ο Τζαβέτ έχει στερηθεί το διαβατήριο του από το πακιστανικό κράτος, το οποίο έχει διακήρυξει σε όλους τους τόνους ότι θέλει να τον αρπάξει και να τον φυλακίσει. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι και συνάντηση έγινε του Πακιστανού πρέσβη με τον Αρχιναζί Μιχαλολιάκο για να συμφωνήσουν κατά τις δράσεις του Τζαβέτ. Τέτοιο ήταν το μένος που έφτασε να συναντηθεί πρέσβης μουσουλμανικής χώρας με τον αρχηγό μιας συμμορίας σταγμάτων εφόδου που έκαιγαν τζαμιά. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Άριος Πάγος έχει ήδη κρίνει ότι η τυχόν επιστροφή του Τζαβέτ στο Πακιστάν θα σημάνει πιθανότατα ότι θα έρθει αντιμέτωπος με μια μη δίκαιη δίκη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, και με αυτό θέλω να ολοκληρώσω, ότι σε αυτή τη μάχη, στην κυριολεξία συγκρούονται δύο κόσμοι. Λογοδοτούμε σε όλη αυτή την πορεία, λογοδοτούμε σε όλους αυτούς τους αγώνες. Πάνω απ' όλα όμως, εγώ θα έλεγα το λογοδοτούμε στην κόρη του Τζαβέτ, τη Μουρ, 15 χρόνων, η οποία δεν έχει γνωρίσει άλλη πατρίδα εκτός από την Ελλάδα, και εμείς πρέπει να της αποδείξουμε ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια η συνύπαρξη δεν πρόκειται να ξογυρίσει και είμαστε προορισμένοι να ζήσουμε μαζί. Καλό μας αγώνα στη μάχη για το άσυλο του Τζαβέτ Ασλάμ.